Γεια σας παιδιά, σας καλωσορίζω όλους στο νέο μου βίντεο. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια απίστευτη τοποθεσία του Κορινθιακού. Η τοποθεσία αυτή βρίσκεται 1 χιλιόμετρο έξω από το Λουτράκι. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο εδώ, το λεγόμενο Wyndham Poseidon Resort ή αλλιώς στα ελληνικά Ποσειδώνας, που το ξέρουμε όλοι. Θα περιηγηθούμε στο ξενοδοχείο. Είναι πανέμορφο, συνδυάζει βουνό, δάσος και θάλασσα. Θα γνωρίσουμε και το καταδυτικό κέντρο προφανώς που υπάρχει εδώ. Είναι ο κύριος λόγος που ήρθαμε εδώ. Θα γνωρίσουμε και τον ιδιοκτήτη του καταδυτικού κέντρου. Θα μας πει λίγα λόγια για τις παροχές του. Και γενικά να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε όμορφα σε αυτήν την καταπληκτική του τοποθεσία. Πάμε να περιηγηθούμε σε ξενοδοχείο. Να δούμε τα ωραία μέρη, την πλούσια βλάστηση η οποία υπάρχει στο ξενοδοχείο και γενικά τη ζωή όταν θα κάνεις διακοπές εδώ. Σωστή, ο οποίος, παιδιά, ό,τι και να πείτε, εργάζεται εδώ. Ό,τι και να πείτε, εδώ είναι το μέρος, δείξε λίγο εδώ. Το μέρος. Εδώ πρέπει να έρθει όλοι τουλάχιστον μια φορά για την εμπειρία. Έχουν κάνει κατάσταση τα παιδιά. Και έχει πολύ ζέστη. Απλά ξεκουβαληθείτε το σπίτι, από τον καναπέ και ελάτε. Μια απόφαση είναι. Και έχουμε και τον πιο κούκουλο να μαγωσώστη. Και έχουμε και έξτρα πακέτα για καλύπτουμε όλες τις ανάγκες. We'll be right back.
καλέσουμε λίγο τον ιδιοκτήτη του καταδυτικού κέντρου και να μας πει και για τις παροχές του. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε το καταδυτικό Tech Diving Team. Βρισκόμαστε εδώ στον πολύ όμορφο χώρο του Ποσειδώνα, στο Δουτάκι, στο ξενοδοχείο. Είμαστε Πάντι καταδυτικό κέντρο. Προσφέρουμε όλα τα σχολεία της Πάντι, από το πιο απλό που είναι το Discover Scuba Diving μέχρι το πιο τελευταίο που είναι το Trimix το σχολείο. Εκτός από καταδύσεις, οργανώνουμε και εκδρομές για snorkeling με το σκάφος μας. Το σκάφος μας είναι 9 μέτρα. Έχουμε θαλάσσια μέσα, αναψυχής όπως λέγονται. Κάνουμε κανό, κανό απλά για αρχάριους, κανό ανοιχτής θαλάσσης για πιο έμπειρους. Είμαστε νομίζω οι πρώτοι στον Κορινθιακό, με βάση τον Κορινθιακό που έχουμε τέτοια κανό, τα DAG, τα γαλλικά. Έχουμε SUP, stand-up paddling. Τώρα, να σας πω λίγα λόγια για τα καταδυτικά μας σημεία που έχουμε στον Κορινθιακό. Μισό λεπτό δάσκαλε, να πεταχτώ να βοηθήσω την κατάσταση λίγο, μισό. Κάτσε. Τα έχω εδώ όλα έτοιμα. Ταραν τατάν. Pirates Bay, Blue Lake, Reef, ναι. Στέρνα. Τώρα τα καλύψαμε, πάμε πάλι πίσω. Κάτσε να αφήσω την κάμερα. Πάμε πάλι. Πάμε λοιπόν. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα καταδυτικά μας σημεία. Έχουμε και dolphin watching, γιατί έχουμε δελφίνια. Έχουμε και πολύ ωραίες χελώνες. Έχουμε τα πάντα. Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά. Και Κυριακές ανοιχτά. Και τα πάντα. Αυτά. Περνάμε όμορφα. Περνάμε όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη. Παιδιά, να είστε καλά. Και ελπίζω να βγει ωραίο το βίντεο και να μην είμαι ρεζίλ τελείως. Το σημείο του βυθού που γίνονται οι καταδύσεις γνωριμίας εδώ και γενικά όλες οι καταδυτικές δραστηριότητες δεν ξεπερνάει τα 3 με 5 μέτρα, οπότε είναι προσβάσιμο σε όλους, νέους και μη δίτες. Περιέχει θεματικό αντικείμενο. Είναι βυθισμένα διάφορα αντικείμενα όπως παλιά ξυλοκιβώτια κτλ, κεραμικά, πιθάρια και διάφορα οικοδομικά υλικά. Όλα τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον και αυτό έχει βοηθήσει ως προς την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας στο τοπικό αυτό σημείο. Έχουν προσελκύσει πάρα πολλά είδη θαλάσσιας ζωής, τα οποία έχουν φτιάξει φωλιές και θαλάμια και έχει βοηθήσει το τοπικό σημείο γενικά ως προς την αναπαραγωγή των ειδών. Ο δίτης που θα κάνει την καταδυτική του δραστηριότητα εδώ σε αυτό το σημείο δηλαδή, θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει και να έρθει σε επαφή με πάρα πολλά θαλάσσια είδη, τα οποία είναι αρκετά φιλικά γιατί έχουν συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία. Βέβαια προσέχουμε πάντα ότι δεν αγγίζουμε, δεν ενοχλούμε τα θαλάσσια είδη. Νούμερο ένα κανόνας, κάτε με τουλάχιστον. Θα δείτε πολλά είδη όπως τα ποδάκια, σμέρνες, γενικά ψάρια, καλογριές, άπειρα είδη τα οποία βολτάρουν στο σημείο αυτό και έχουν τις φωλιές τους μέσα στα πιθάρια και στα θαλάμια. Να έρχονται σε επαφή με το είδωλό τους σε έναν καθρέφτη που έχουμε βάλει, τα οποία παραξενεύονται και βλέπουν το είδωλό τους και αναρωτιούνται τι γίνεται ας πούμε. Και θα περάσει πάρα πολύ όμορφα όση ώρα θα διαρκέσει η καταδυτική του εμπειρία.
Αυτά λοιπόν παιδιά για το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάνουμε like, αυτό βοηθάει πολύ. Και κάνουμε και subscribe κάτω για να γνωρίζουμε πότε θα ανέβει ένα νέο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Have fun, να είστε όλοι καλά.